Γεια σας, γεια σας. Καλωσορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε και πώς είστε? Πάμε να φτιάξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο, εύκολο, γρήγορο σνακ για τα βράδια, που είναι κάτι σαν πίτσα, είναι με τέσσερα υλικά και θα σας ενθουσιάσει. Λοιπόν, γρήγορα γρήγορα θα την κάνουμε τώρα μαζί τη συνταγή, γιατί θέλουμε να φάμε κάτι πολύ ωραίο και λιχουδιάρικο. Λοιπόν, έχω ένα φύλλο σφολιάτας, το έχω ανοίξει και θα πάρω λίγο τον πλάστη μου να το ανοίξω λίγο, όχι πολύ, να το ισιώσω. Θέλω να είναι ίσια η σφολιάτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, ευχαριστούμε που κάθε μέρα κάνετε συνταγές μας και αν δεν είχαμε εσάς δεν θα είχαμε τίποτα. Αφού λοιπόν βγάλαμε το φύλλο σφολιάτας από το ψυγείο, πήρα τον πλάστη και ίσιωσα λίγο τη σφολιάτα. Τώρα τι κάνω, θα βάλω κρέμα τυρί που λατρεύω. Θα πασαλείψω όλο το φύλλο της σφολιάτας και μετά θα βάλω τα υπόλοιπα υλικά. Με τέσσερα υλικά έχετε ένα σνακ φανταστικό, γρήγορο, οικονομικό και από τα χεράκια σας. Τώρα για τις χειμωνιάτικες βραδιές αυτό είναι τέλειο. Αφού στρώσαμε σε όλη τη σφολιάτα κρέμα τυρί, τώρα τι θα κάνω, θα βάλω και λίγη μουστάρδα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ο συνδυασμός κρέμα τυρί με μουστάρδα και τα υπόλοιπα υλικά πως πάει. Αν δεν σας αρέσει μην βάλετε, αλλά παιδιά το κάνει πιο σπιρτόζικο αυτό το σνακ από το σπίτι μας. Τώρα θα βάλω εγώ τη ζαμπόν καπνιστό, παιδιά. Δεν μ' αρέσει. Το απλό και πάντα βάζω καπνιστό. Αν δεν σας αρέσει βάλτε το απλό, αλλά εντάξει εδώ πέρα έχει έξτρα γεύση. Θα καλύψουμε όλη τη σφολιάτα με το ζαμπόν μας. Εδώ πέρα παιδιά ένωσα τις άκρες, θα κάνω άλλη μία εδώ πέρα να το ρολάρω. Θα φέρω ένα ταψί, θα έχω βάλει λαδόκολλα και θα το κόψουμε φετούλες περίπου 2 εκατοστά την κάθε φετούλα. Αφού κόψαμε πολύ ωραία τις φετούλες μας, τώρα έχω χτυπήσει ένα αυγουλάκι με λίγο νεράκι. Έχω προθερμάνει τον φούρνο μου στους 200. Όταν βάλω μέσα το σνακ μου θα πάω στους 180 για μισή ώρα περίπου. Όλα τα υλικά τα βρίσκετε πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής που λέμε, πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο site μας vasiacrazygeese.com και φυσικά στην καρτέλα που πέφτει μέσα στο βίντεο που μας δείχνει ο Δημητράρας. Οπότε πάμε να τα περάσουμε με λίγο αυγουλάκι για να χρυσαφίσουν και είναι ένα φανταστικό, γρήγορο, οικονομικό σνακ για τις βραδιές του χειμώνα που πεινάμε πολύ. Το πιο ωραίο, το πιο έξυπνο, το πιο γρήγορο σνακ για να τρελάνετε τις οικογένειές σας και τους φίλους σας. Παιδιά, είναι ακαταμάχητο. Ο συνδυασμός με κρέμα τυρί και μουστάρδα είναι απίθανος, είναι μαγικός, είναι του ονείρου. Θέλω να τα φτιάξετε όλοι, να με τρελάνετε με σχόλια.
όλα τα υλικά τα βρίσκεται πάντα κάτω στο κουτί περιγραφή που λέμε. Πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνει στο site μας vaskacrazykitchen.com και φυσικά στην καρτέλα που πέφτει μέσα στο βίντεο. Αυτά τα ρολίνια, τα λιχουδιάρικα της Βασούλας θα σας πάρουν το μυαλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάθε μέρα κάνετε συνταγές μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάθε μέρα είστε στο αρωματοπολείο μας Secret Parfum, ομορφοκλησιάς 8, Καλογρέζα, Νέα Ιωνία και κάνουμε πολλές αγκαλιές και πολλά φιλιά και μου λέτε ότι τα αρώματά μας είναι εκπληκτικά. Εάν θέλετε να αφήνετε το στίγμα σας και αρώματα που δεν έχουν άλλα αρωματοπολία. Σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα θα κόψω ένα μέσα να δείτε και να τρέξετε να τα φτιάξετε και να σπάσουμε τα σχόλια από κάτω. Για πάμε. Παναγία μου, είναι τέλειος ο συνδυασμός, φανταστικός. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.